Εκεί υπάρχει, αν το θέλετε, ένα έλλειμμα. Αυτή τη στιγμή η λειτουργία μας είναι οριακή. Οφείλω να σας πω ότι κάποιες συνδέσεις μένουν πίσω, γιατί το προσωπικό ασχολείται με τις βλάβες. Βλάβες σε ένα σημείο που δεν μπορούμε να τις ελαχιστοποιήσουμε και να τις κατεβάσουμε κάτω από 50. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε 50 βλάβες, οι οποίες πρέπει να παρεύουμε και να αποκαταστήσουμε. Αυτό έχει σαν συνέπεια να έχουμε ένα έλλειμμα στον τομέα των συνδέσεων και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, το φαινόμενο, έτσι, αυτό το έλλειμμα το οποίο έχουμε. Κατά τα άλλα μιλάμε για ένα προσωπικό το οποίο υπερβάλλει αυτούς σε συνθήκες πολλές φορές οι οποίες είναι πολύ δύσκολες και αντίξωες. Εγώ έχω τοποθετηθεί δημόσια και τους έχω ευχαριστήσει για τη συμβολή τους στο να παρέχουν όλοι 24 ώρες το 24ωρο τις υπηρεσίες τους και για να παρέχουν υπηρεσίες καλές όσον αφορά και την επεξεργασία των λιμάτων και τη διαχείριση των λιμάτων, αλλά και την παροχή του νερού, να έχουμε καθαρό και άφθονο νερό, υπερβάλλουμε αυτούς. Πιστεύω ότι έτσι αν πάμε θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα εάν συνεχίζεται αυτή η απαγόρευση, ας πούμε, εδώ πέρα των προσλήψεων του εξειδικευμένου κύρια προσωπικού και κατόπιν του άλλου. Σκέφτεστε να πάτε σε δίμηνα, σε δίμηνες προσλήψεις? Αυτά ήδη το μήνα Σεπτέμβριο που μιλάμε, ήδη τα έχουμε καλύψει. Έχουμε στη διάθεσή μας, θέλω να είμαι ειλικρινής, άλλα δύο δίμηνα τα οποία θα πλαισιώσουν συνεργεία ίδρευσης κύρια. Ήδη σαν επιχείρηση καλύψαμε 12 δίμηνα όπου πλαισίωσαν εργαζόμενους οι οποίοι πήραν άδειες και κάναν τις άδειές τους. Καλύψαμε συνεργεία αποχέτευσης, συνεργεία καθαρισμού ομβρίων υδάτων, φρεατίων, συνεργεία ίδρυψης για να μην παραδημιουργούμε αυτό το έλλειμμα το οποίο βλέπουμε, να μην γίνεται ορατό από τους καταναλωτές μας. Και νομίζω ότι τα καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό. Αυτό που θέλω να πω κλείνοντας τη συνέντευξη που σας λέω είναι ότι ήδη ξεκίνησαν η εκτέλεση των μεγάλων έργων μέσα στην πόλη της Καβάλας. Η περιοχή της ψηλής ζώνης όπου τοποθετήθηκαν οι εργολάβοι και ξεκίνησαν οι ασχολίες, στην περιοχή του Πολυκλαδικού του τρίτου λυκείου, το ενιαίο πάνω από το στον περιφερειακό, είναι οι εργολάβοι οι οποίοι ξεκίνησαν τις ασχολίες και από Δευτέρα που μιλάμε, αυτή τη βδομάδα μάλλον, όχι σήμερα Δευτέρα είναι, ξεκινεί η περιοχή της μέσης ζώνης, που είναι παράλληλος της Ομονίας, αυτό για να καταλαβαίνουμε, ξεκινάμε από την περιοχή του εργατικού κέντρου περίπου, η αλλαγή δικτύου ίδρυψης. Δύο έργα τα οποία θα λύσουν το πρόβλημα και ποιότητας του νερού και διαρροών το οποίο υπάρχει μέσα στην πόλη με τα έργα αυτά τα οποία θα γίνουν.